Ζωή μέσα από το θάνατό του προσέφερε ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο Βενζέλιο νοσοκομείο, όντας κλινικά νεκρός. Η οικογένειά του, με δύναμη ψυχής, αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του, στέλνοντας κυριολεκτικά το μήνυμα ότι η ζωή συνεχίζεται. Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενζέλιο νοσοκομείου Ηρακλείου λέει το δικό του ευχαριστώ στην οικογένεια του 64χρονου. Είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε σε μια ακόμα δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση. Σήμερα κάποιοι συνάνθρωποι μας θα ξαναβρουν μια νέα ζωή, γιατί μια καρδιά, ένας πνεύμονας, ένα ύπαρ, ένας νεφρός, ένας κερατοειδής δεν αγοράζονται, παρά μόνο προσφέρονται με αλληλεγγύη, αγάπη και γενναιότητα από άλλους συνανθρώπους μας που δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί. Μόνο το στοιχείο ότι είμαι καρκινοπαθής, αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί και η δωρεά μυελού των οστών είναι σημαντική. Αλλά γενικά, όταν ένα σώμα πλέον δεν μπορεί να επιβιώσει, είναι καλύτερα να δίνεται. Γιατί πιστεύετε όμως ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το κάνει, φοβάται κάτι? Δεν ξέρω, ίσως δεν το αντέχει. Ότι θα δει κάτι από το σώμα του παιδιού του να είναι σε κάποιο άλλο σώμα. Πολύ σωστή κίνηση. Μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να το κάνει αυτό το πράγμα. Αφού χάνεται μια ζωή, πολύ καλά είναι να σωθούν άλλες. Εσείς θα το κάνατε δηλαδή? Εύχομαι να μην έρθω σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να το κάνω, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω. Πιστεύω πως πρέπει, γιατί ο άνθρωπός σου, νομίζω, ξαναζεί στο σώμα κάποιου άλλου. Δίνεις τη ζωή σε άλλον κόσμο. Πιστεύω είναι καλό. Έπειτα από απόφαση του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 64χρονου, έγινε δωρεά των δύο νεφρών και του ύπατος. Η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενζελίου και υπό την εποπτεία των γιατρών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Και πλέον τα όργανα αναμένεται να αποδοθούν στα άτομα που τα έχουν απόλυτη ανάγκη για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είναι κρίμα να θάβονται πολύτιμα όργανα όταν πια δεν τα χρειαζόμαστε και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω μας στα νοσοκομεία που θα επιβιώνουν οριακά, υποστηριζόμενοι με μηχανήματα, περιμένοντας το τηλέφωνο που θα τους ανακοινώσει ότι βρέθηκε επιτέλους το κατάλληλο μόσχευμα που θα τους ξαναδώσει ό,τι πολυτιμότερο. Ζωή, ευχαριστώ και από εδώ τους συγγενείς του εγκεφαλικά νεκρού Δότη για τη μεγάλη και ανιδιοτελή προσφορά τους. Γιατί σώζει ζωές των άλλων ανθρώπων. Απλά. Βέβαια, προσφέρει. Βεβαίως είναι σημαντικό να σώσει μια άλλη ζωή. Τη στιγμή η δικιά σου είναι ξεγραμμένη. Αξίζει, πραγματικά αξίζει. Σώνουμε κάποια άλλη ζωή. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει καλά και έχουν δυνατότητες, καλό είναι να δοθούν. Εσείς θα το κάνατε? Ναι. Να σώσω μια άλλη ζωή, να. Αν δεν μπορώ να σωθεί ο άνθρωπός μου, προς Θεό. Γιατί σώζεις κάτι ζωές. Οποιοδήποτε ζωή σωθεί είναι καλύτερο, δεν είναι? Ναι. Εσείς θα το κάνατε? Βέβαια θα το έκανα. Γιατί όμως πιστεύετε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το κάνει? Γιατί φοβάται. Καλό είναι. Καλό είναι να προσφέρει. Ό,τι μπορεί ο καθένας να σώσει τον άνθρωπό του είναι καλό.